Και η επίσκεψη στον χώρο των Αυδείρων υπάγεται μέσα σε ένα γενικότερο πλαίσιο ενός υπηρεσιακού ταξιδιού, το οποίο έχουμε προγραμματίσει ένα τετραήμερο ταξίδι σε όλη την περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία Θράκης. Είναι κάτι που το έχω σχεδιάσει να το κάνουμε σε όλη την Ελλάδα. Όπως είδατε, δεν είμαι μόνη μου. Συνοδεύομαι από τους αρμόδιους διευθυντές της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού Τουρισμού, που έχουν αρμοδιότητα για την πολιτιστική κληρονομιά, και στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής του Υπουργείου Πολιτισμού Τουρισμού. Όπως ξέρετε, το Υπουργείο Πολιτισμού έχει αποκεντρωμένες υπηρεσίες σε όλη την Ελλάδα. Επομένως, μία από τις βασικές δουλειές του Γενικού Γραμματέα είναι να βρίσκεται κοντά στις υπηρεσίες, να βλέπουμε επιτόπου προβλήματα και όπου μπορούμε να δώσουμε λύσεις ή να δρομολογήσουμε λύσεις, συζητώντας πάντοτε με τους υπηρεσιακούς παράγοντες που είναι στις περιφερειακές υπηρεσίες. Ο αρχαιολογικός χώρος των Αυδείρων, ενδεχομένως να το ξέρετε, ότι έχει χρηματοδοτηθεί και έχουν γίνει αυτές οι πολύ όμορφες παρεμβάσεις από το δεύτερο και από το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης. Τα Αύδειρα έχουν και ένα πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ ωραίο αρχαιολογικό μουσείο. Ένα κομμάτι το οποίο έχει μελετηθεί τώρα περαιτέρω ανάδειξης του χώρου σχεδιάστηκε και εντάχθηκε πολύ πρόσφατα στις 2 Μαΐου στο επιχειρησιακό πρόγραμμα της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης με το ποσό των 650.000. Ο λόγος λοιπόν βασικά της επίσκεψής μου εδώ είναι αφενός μεν να δούμε το καλό σέχιν της εκτέλεσης του προηγούμενου πλαισίου και να δω το φυσικό αντικείμενο και πώς θα δρομολογηθεί το συντομότερο δυνατόν η παρέμβαση αυτή στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, πρώτον για την περαιτέρω ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου και δεύτερον διότι πρέπει να έχουμε σαφείς στόχους στην απορροφητικότητα των κοινοτικών κονδυλίων. Επομένως, είμαστε εδώ για να δούμε επιτόπου κάποια πράγματα και όπου χρειαστεί να δώσουμε οδηγίες και λύσεις. Ο πολιτισμός είναι σίγουρα ένα άλλο κεφάλαιο που πρέπει τώρα να το εκμεταλλευτούμε. Ωστόσο, ο χώρος παραμένει κλειστός, ελείψει φυλάκων. Είναι ένα κεφάλαιο δηλαδή που δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Κοιτάξτε, φέτος περνάμε μια δύσκολη περίοδο. Η πατρίδα μας είναι σε μια δύσκολη κατάσταση. Οφείλουμε λοιπόν όλοι να προσαρμοστούμε σε αυτά τα νέα δεδομένα και να προσπαθήσουμε να ξεπεράσουμε αυτή τη δυσκολία. Λοιπόν, είχαμε συνηθίσει με περισσότερο προσωπικό. Θα προσαρμοστούμε στο λιγότερο προσωπικό. Και γι' αυτό λέω πάντοτε ότι πρέπει να ενωθούν πλέον οι δυνάμεις όλες. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, η τοπική αυτοδιοίκηση, στον πρώτο και στο δεύτερο βαθμό της, η περιφέρεια δηλαδή και η τοπική δήμη, όπου είναι δυνατόν να υπάρξουν συνεργασίες ακριβώς για να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο εις όφελος και των μνημείων αλλά και της τοπικής κοινωνίας αυτός ο θησαυρός, τον οποίο, δόξα τω Θεώ, η Θράκη διαθέτει πλουσιοπάροχα.